Γεια σας φιλαράκια μου. Λοιπόν, καιρό έχω να σας κάνω ένα βίντεο εδώ στο κανάλι, στο Vinyl Stories. Κυρίως αυτόν τον καιρό κάνω τα live στο άλλο μου το κανάλι, στον Νίκος Φλίκας. Όμως σήμερα έκανα service ένα αρκετά παλιό pick-up, όχι πολύ παλιό, το οποίο έτσι θέλω να σας το παρουσιάσω, να σας το δείξω, να δείτε ας πούμε πώς κυκλοφορούσαν κάποτε τα pick-up. Δηλαδή κάποτε υπήρχαν και λύσεις πιο portable, δηλαδή pick-up μαζί με ενισχυτή. Και απλά κούμπωνες τα ηχεία σου και άκουγες τα βινήλια σου, δεν χρειαζόσουν ούτε κονσόλες σου ούτε τίποτα. Ένα τέτοιο pick-up είναι και το Philips, το D5520. Κυκλοφόρησε μέσα στη δεκαετία του 80, του 1982-83, από την γαλλική Philips. Δηλαδή κατασκευάστηκε στη Γαλλία. Και πάμε λοιπόν να σας το παρουσιάσω και να βάλουμε και ένα ωραίο βινήλιο να παίξει. Και μιας και είναι από την γαλλική Philips, διάλεξα κι εγώ έναν Γάλλο έτσι καλλιτέχνη, μουσικό. Πάμε να το δούμε. Αυτό είναι λοιπόν το pick-up μας, το βλέπετε. Είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Από εδώ είναι το on-off. Βλέπετε, αυτό δεν είναι κάτι οθόνη, απλά είναι έτσι ένα μαύρο διακοσμητικό. Εδώ έχει μια επιλογή που επιλέγεις pick-up ή auxiliary. Εδώ στο πλάι έχει, βλέπετε, αυτό είναι το fizz του auxiliary, το παλιό. Έτσι ήταν παλιά τα auxiliary, δεν είχε RCA, ήταν αυτό το στρόγγυλο. Δηλαδή από εδώ επιλέγεις auxiliary να παίξει κάτι από εξωτερικά, ίσως να σύνδεσαι ένα καζιστόφωνο, να το ακούεις δηλαδή στα ηχεία, γιατί αυτός εδώ, αυτό το pick-up, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα στερεοφωνικό record player, δηλαδή ένα pick-up, το οποίο έχει ενσωματωμένο ενισχυτή. Εδώ έχει tone control, σαν να λέμε πρίμα μπάσα, κάπως έτσι. Αυτό είναι το balance, left right, δεξιά αριστερά ηχείο, και αυτή είναι η κεντρική ένταση. Και εδώ έχει ένα βίσμα για να βάλεις τα ακουστικά σου, αν δεν θες να ενοχλείς τον κόσμο και να ακούσεις εσύ μέσα από τα ακουστικά σου. Πίσω ακριβώς βλέπετε έχει τα βίσματα για να συνδέσεις τα ηχεία σου. Εγώ τα σύνδεσα έτσι μπακαλίστικα, δηλαδή έβαλα κατευθείαν τα καλώδια. Κανονικά ήταν ένα στρόγγυλο βίσμα το οποίο κλακ κούμπωνε εκεί πάνω. Στρόγγυλο ή τετράγωνο, αναλόγως. Λοιπόν, εγώ σύνδεσα δύο ηχεία, όπως βλέπετε εδώ, οικιακά Sony, που είχα εδώ περίσσια. Μπορείς να βάλεις και καλύτερο ηχείο δηλαδή για να παίξει καλύτερα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, φυσικά εδώ μας γράφει ότι είναι Electronic Speed Control, μια τεχνολογία εκείνης της εποχής. Βλέπετε εδώ πως είναι το πλατό, το βλέπετε. Γυρίζει ελεύθερο. Νιώθεις ότι δεν υπάρχει η μάντας. Λοιπόν, εδώ είναι το αντίβαρό του. Έχει μια κάποια ρύθμιση, βλέπετε. Εδώ που έχει ένα οδοντοτό για να ρυθμίσει κάποιο βάρος. Αν και επειδή η κεφαλή είναι στάνταρ, αυτά ήταν λίγο πολύ στάνταρ. Βλέπετε πως είναι εδώ η κεφαλή του. Και εδώ κάτω είναι η βελόνα του. Τη βλέπετε. Αυτή εδώ είναι η βελονίτσα που κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ένας διακόπτης για τις 45 και 33 στροφές. Και εδώ είναι για να σηκώνεις τον βραχίωνα. Ένα κλασικό συστηματάκι, το βλέπετε. Να ανεβοκατεβάζεις τη βελόνα. Και επειδή σας είπα ότι αυτό εδώ το pick-up έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία, σχεδιάστηκε από Γάλλους, κατασκευάστηκε από Γάλλους, κυκλοφόρησε, εγώ σας έχω ένα δίσκο που μου έχει κάνει δώρο ο φίλος μου ο Νίκος ο Περέτ. Βλέπετε εδώ, Νίκος Περέτ, και εδώ γράφει Νίκος Περέτ. Είναι ένα δώρο που με έκανε πρόσφατα, έναν εκπληκτικό δίσκο του Πολ Μαριάτ. Έχω κάνει επεισόδιο για τον Πολ Μαριάτ. Άμα μπείτε στο κανάλι θα δείτε έτσι για τη ζωή του γενικώς. Overseas Call, έτσι λέγεται. Βλέπετε εδώ έχει ένα τηλεφωνάκι, τη θάλασσα, τους γλάρους. Πάμε λοιπόν, α, και κάτι ακόμα. Είναι και αυτός της Philips παραγωγή. Λοιπόν, αυτός είναι ο δίσκος. Βάζουμε την πρώτη πλευρά. Και αφού έχουμε τοποθετήσει το δίσκο, το μόνο που έμεινε είναι να σηκώσουμε το βραχίωνα και να αρχίσει να γυρίζει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχει ένα άσπρο πραγματάκι μπροστά στην κεφαλή σαν δείκτης για να δούμε πού ακριβώς είναι η βελόνα.
Για να βάλουμε ένα κομμάτι να παίξει. Εδώ είμαστε. Καλή ακρόαση σε όλους, παιδιά. Αυτό είναι ένα Philips pickup D5520. Αυτό ήταν λοιπόν ένα vintage από τη δεκαετία του 80 pickup. Για χαρά, φιλαράκια μου, μέχρι το επόμενο Vinyl Stories. Να είστε όλοι υγιείς και να προσέχετε τον εαυτό σας και φυσικά να ακούτε μουσική πάντοτε από βινήλιο. Γεια! Yeah.